Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο η Βουλή των Αρεοπαγητών έχασε τη διοικητική εποπτεία. Μετά από αυτά άρχισε να χαλαρώνει το πολίτευμα όλο και περισσότερο λόγω της αχαλήνωτης πολιτικής των δημαγωγών διότι εκείνη την εποχή συνέπεσε οι μετριοπαθείς να μην έχουν ηγέτη, αλλά να ευρίσκεται επικεφαλής αυτών ο Κίμων, ο γιος του Μιλτιάδη, ο οποίος ήταν σχετικά νέος και είχε αργήσει να ασχοληθεί με την πολιτική και εκτός αυτού οι περισσότεροι από τους μετριοπαθείς είχαν σκοτωθεί στον πόλεμο. Επειδή δηλαδή το εκστρατευτικό σώμα συγκροτούνταν από τον κατάλογο των στρατευσίμων και επικεφαλής ήταν στρατηγοί απειροπόλεμοι, αλλά ήταν τιμόμενα πρόσωπα εξαιτία τη δόξα των προγόνων του, συνέβαινε πάντοτε να σκοτώνονται κάθε φορά 2 έω 3.000 από αυτούς που έπαιρναν μέρος στην εκστρατεία, με αποτέλεσμα να αφανίζονται οι καλύτεροι τόσο από την τάξη του απλού λαού, όσο και από εκείνη των πλουσίων. Τη διοίκηση όλων των άλλων δεν την ασκούσαν με τον ίδιο σεβασμό εναντί των νόμων, όπως προηγουμένως, αλλά πάντως δεν τροποποίησαν τον τρόπο εκλογής των εννέα αρχόντων. Όμως τον έκτο χρόνο μετά το θάνατο του Εφιάλτη αποφάσισαν να λαμβάνονται και από τους ζευγίτες οι υποψήφοι που επρόκειτο να κληρωθούν για το αξίωμα των εννέα αρχόντων. Και πρώτος άρχοντας από αυτούς τους ζευγίτε, υπήρξε ο Μησιθίδης Όλοι οι προγενέστεροι του προέρχονταν από τις τάξεις των υπαίων και των πεντακοσιωμεδήμνων, ενώ οι ζευγίτες κατήχαν τα κατώτερα αξιώματα, εκτός και εάν συνέβαινε κάποια παράβαση των διατάξεων των νόμων. Πέντε χρόνια αργότερα, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Λυσικράτης, επανασυστήθηκε ο θεσμός των τριάντα δικαστών, που ονομάζονταν με βάση τον δήμο του ο καθένας, για τον οποίο και ήταν αρμόδιος να δικάσει. Και τρία χρόνια μετά τη θητεία του Λυσικράτη, δηλαδή όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο αντίδοτος, αποφάσισαν μετά από πρόταση του Περικλή εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των πολιτών να μην έχει κανείς πολιτικά δικαιώματα αν δεν ήταν και οι δύο γονείς του Αθηναίοι πολίτες. Μετά από αυτά, όταν ο Περικλής ανέλαβε την αρχηγία των Δημοκρατικών και έγινε δημοφιλής, επειδή, αν και ήταν ακόμα πολύ νέος, κατηγόρησε τον Κίμωνα κατά τη λογοδοσία της στρατηγίας του, το πολίτευμα έγινε ακόμα πιο δημοκρατικό, διότι αφαίρεσε από τους αρεοπαγίτες ορισμένα δικαιώματα και κυρίως έστρεψε το ενδιαφέρον της πολιτείας προς την ενίσχυση της ναυτικής δύναμης, πράγμα που είχε ως συνέπεια την αύξηση της αυτοπεποίθησης του πλήθους ώστε να συγκεντρώσει βαθμιδών όλη την πολιτική εξουσία στα χέρια του. Σαράντα οχτώ χρόνια μετά την αυμαχία της Αλαμίνας, όταν επώνυμος άρχοντας ήταν ο Πιθόδωρος, ξέσπασε ο πελοποννησιακός Πόλεμος, κατά τον οποίο ο λαός κλεισμένος μέσα στην πόλη και συνηθισμένος να λαμβάνει μισθό όταν βρισκόταν σε εκστρατεία, αποφάσισε εν μέρει θεληματικά και εν μέρει άθελά να ασκεί ο ίδιος ο λαός την εξουσία. Ο Περικλής Πρώτος έδωσε μισθό στους δικαστές, προσπαθώντας έτσι να ανταγωνιστεί σε δημοτικότητα τον πλούσιο Κίμωνα. Ο Κίμονας επειδή είχε πολύ μεγάλη περιουσία. Πρώτον, εκτελούσε κατά τρόπο υποδειγματικό τι δημόσιε υπηρεσίε του, τι λεγόμενε χορηγίε, και δεύτερον, συντηρούσε πολλού από του συνδημότε του. Όποιος από τους λακιάδες ήθελε μπορούσε κάθε μέρα να πηγαίνει σε αυτόν και να λαμβάνει τα αναγκαία για τη συντηρήσή του. Εξάλλου τα κτήματά του ήταν χωρίς φράχτη, για να μπορεί όποιος ήθελε να απολαμβάνει τους καρπούς τους. Επειδή λοιπόν η περιουσία του Περικλή δεν ήταν επαρκή για τέτοιε δαπάνε, το συμβούλευσε ο Δαμονίδη από τον Δήμο της Σύης, ο οποίος θεωρούνταν ότι ήταν ο εισηγητής των περισσότερων ενεργειών του Περικλή και γι' αυτό εξωστρακίστηκε αργότερα, να δώσει στον λαό αυτά που του ανήκαν. Και επειδή μειονεκτούσε όσον αφορά την ιδιωτική του περιουσία, θέσπισε μισθό για του δικαστές. Μερικοί τον κατηγορούν λέγοντα ότι από τότε χειροτέρευσε η κατάσταση επειδή κατέβαλαν πάντοτε μεγαλύτερη προσπάθεια για να διοριστούν διακλήρου, εννοείται οι δικαστέ ή οποιοδήποτε παρά οι άξιοι πολίτε. Μετά από αυτά άρχισαν και οι δωροδοκίε, τον οποίο το παράδειγμα έδωσε πρώτο ο Άνιστο μετά από την στρατηγία του στην Πύλο. Διότι όταν κατηγορήθηκε από μερικού για την εξαιτία του απώλεια τη Πύλου, δωροδόκησε το δικαστήριο και αθώθηκε. Όσον καιρό ήταν ηγέτη των Δημοκρατικών ο Περικλή, το πολίτευμα λειτουργούσε καλύτερα. Όμω, μετά τον θάνατο του Περικλή, τα πράγματα χειροτέρεψαν πολύ. Διότι για πρώτη φορά η Δημοκρατική Παράταξη επέλεξε αρχηγό ο οποίο δεν είχε την εκτίμηση των αρίστων, των καλών πολιτών. Κατά τα αρχαιότερα χρόνια, οι ηγέτε του λαού γίνονταν πάντοτε οι άριστοι. Πρώτο από όλου, η ηγέτη των Δημοκρατικών υπήρξε ο Σόλονα και δεύτερο ο και οι δύο από αριστοκρατικέ και ευυπόλοιπε οικογένειε. Μετά την πτώση του τυραννικού καθεστώτο, ηγέτη των Δημοκρατικών έγινε ο Κλεισθένη από το γένο των Αρκμεωνιδών, ο οποίο δεν είχε κανέναν αντίπαλο μετά την εξορία του Ισαγόρα και των οπαδών του. Επίτα την ηγεσία των Δημοκρατικών ανέλαβε ο Ξάνθυπο και των Αριστοκρατικών ο Μιλτιάδη, και στη συνέχεια ο Θεμιστοκλή και των Αριστοκρατικών ο Αριστίδη. Μετά από αυτού, ηγέτη των Δημοκρατικών έγινε ο Εφιάλτη και των Πλουσίων ο Κίμωνα, ο γιο του Μιλτιάδη. Κατόπιν των Δημοκρατικών, και ο Θουκυδίδη, συγγενή του Κίμωνα, τη αντίπαλη παράταξη. Μετά το θάνατο του Περικλή, αρχηγό των Αριστοκρατικών, έγινε ο Νικία, που πέθανε στη Σικελία και των Δημοκρατικών ο Κλέωνα, ο γιο του Κλέενέτου, ο οποίο φαίνεται ότι διεύθυνε το λαό με τα παράφορα πάθη του περισσότερο από κάθε άλλον. Ήταν αυτό πρώτο που άρχισε να κραυγάζει και να υβρίζει από του βήματο τη Εκκλησία του Δήμου και ο οποίο μίλησε με αγοραία περιβολή κατά τρόπο δημαγωγικό, ενώ οι άλλοι μιλούσαν με ευπρέπεια. Μετά από αυτού, την ηγεσία των αριστοκρατικών ανέλαβε ο Θηραμένη, ο γιος του Άγνωνα, και των δημοκρατικών, ο Κλεοφόντα, ο Λυροπίο, ο οποίο και εισήγαγε το επίδομα των δύο οβολών για κάθε φτωχό πολίτη. Και για ένα χρονικό διάστημα, ο Κλεοφόντα παρήχε το επίδομα των δύο οβολών, το οποίο αργότερα κατάργησε ο Καλικράτη, από την Παιανία, ο οποίο πρώτος υποσχέθηκε να προσθέσει στους δύο έναν ακόμη οβολό και τους δύο τους καταδίκασαν αργότερα σε θάνατο. Διότι ο λαός και αν ακόμα εξαπατηθεί, ύστερα συνήθως μισεί εκείνους που τον παρέσυραν να προβεί σε κάτι ασφαλμένο. Όμω από τον Κλεοφόντα και μετά την αρχηγία των Δημοκρατικών αναλάμβαναν συνεχώ όσοι δεν δίσταζαν καθόλου να φταδιάζουν και να χαρίζονται στου πολλού, αποβλέποντα μόνο στα συμφέροντα τη στιγμή. Από του πολιτικού τη Αθήνα, μετά από του παλαιότερου, ο Νικίας, ο Θουκυδίδη και ο Θηραμένη θεωρούνται οι καλύτεροι. Και όσον αφορά τον Οικία και τον Θουκυδίδη, όλοι σχεδόν συμφωνούν ότι υπήρξαν όχι μόνο από κάθε άποψη σπουδαίε προσωπικότητε, αλλά και άξιοι πολιτικοί που φρόντιζαν πατρικά για όλου του πολίτε. Για τον θυραμένοι όμω, οι γνώμε διχάζονται, επειδή επί των ημερών του έλαβαν χώρα πολιτικέ ταραχέ. Όσοι όμω δεν αποφαίνονται με επιπολαιότητα, φρονούν ότι δεν επεδίωξε, όπω δεν είναι όσοι τον κατηγορούν, να ανατρέψει όλα τα πολιτεύματα αλλά αντίθετα τα στήριζε όσο δεν παρανομούσαν, επειδή πίστευε ότι μπορούσε να υπηρετεί την πολιτεία ανεξαρτήτως πολιτεύματος, όπως επιβάλλει το καθήκον κάθε καλού πολίτη. Απέναντι όμως τα πολιτεύματα που παρανομούσαν ήταν ανυποχώρητος, με αποτέλεσμα να γίνεται μισητός. Όσο ο πόλεμος, ο Πελοποννησιακός, ήταν αμφίροπος, διατηρούσαν οι Αθηναίοι το δημοκρατικό πολίτευμα. Αλλά όταν μετά τη συμφορά τη Σικελία οι Λακεδαιμόνοι υπερίσχυσαν λόγω τη συμμαχία του με τον βασιλιά των Περσών, αναγκάστηκαν οι Αθηναίοι να καταργήσουν το δημοκρατικό πολίτευμα και να εγκαταστήσουν το πολίτευμα των Τετρακοσίων. Την εισήγηση πριν από το ψήφισμα, εννοείται τη Εκκλησία του Δήμου, την εκφώνησε ο Μιλόβιο, ενώ τη γραπτή πρόταση τη συνέταξε ο Πιθόδωρο από τον Ανάφλιστο. Οι περισσότεροι πίστηκαν, κυρίω επειδή νόμιζαν ότι ο βασιλιά των Περσών θα πολεμούσε στο πλευρό του προθυμότερα, αν μετατρέψουν το πολίτευμά του σε ολιγαρχικό. Η γραπτή πρόταση που υποβλήθηκε προ ψήφιση από τον Πιθόδωρο ήταν η εξή. Ο λαό να εκλέξει εκτό από του 10 υπάρχοντε προβούλου και άλλου 20, μεταξύ των πολιτών εκείνων που έχουν συμπληρώσει το 400 έτο τη ηλικία του. Αυτοί, αφού βεβαίω ορκιστούν ότι θα συντάξουν για την πολιτεία τι καλύτερε κατά τη γνώμη του προτάσει νόμων, θα τι υποβάλουν στη συνέχεια προ έγκριση για τη σωτηρία τη. Θα έχει όμω το δικαίωμα να υποβάλει προτάσει και όποιο άλλο πολίτη θέλει για να επιλέξουν από όλε τι καλύτερε. Ο κλειτοφώντα, ω προ τα άλλα, συμφώνησε με την πρόταση του Πιθόδωρου, αλλά πρόσθεσε. Εκείνοι που θα εκλεγούν να εξετάσουν και τους παλαιούς νόμους που θέσπισε ο Κλεισθένης όταν εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία για να τους λάβουν και αυτούς υπόψη τους και να αποφασίσουν το καλύτερο. Διότι κατά τη γνώμη του το πολίτευμα του Κλεισθένη δεν ήταν δημοκρατικό αλλά παραπλήσιο με εκείνο του Σόλωνα. Μόλις εξελέγησαν εννοείται οι πρόβουλοι, το πρώτο που πρότειναν ήταν να είναι υποχρεωμένοι οι Πριτάνεις να θέτουν σε ψηφοφορία όλες τις προτάσεις που θα αφορούν τη σωτηρία της πολιτείας κατόπιν κατάργηθαν το θεσμό της καταγγελίας για παρανομία, τις μηνήσεις εννοείται εναντίον αρχόντων και τις κλητεύσεις για να μπορούν όσοι Αθηναίοι ήθελαν να εκφράζουν τη γνώμη τους για τα προκείμενα ζητήματα για τις προτάσεις νόμων. Και αν κάποιο πολίτη επεδίωκε να επιβληθεί πρόστιμο σε όσου έκαναν τέτοιε προτάσει, ή να του καταγγείλει, ή να του εισάγει σε δίκη, τότε αυτό να καταγγέλλεται και να παραπέμπεται ενώπιον των στρατηγών και αυτοί να τον παραδώσουν στου 11 για να τιμωρηθεί με θάνατο. Μετά από αυτά, οργάνωσαν το πολίτευμα κατά τον εξή τρόπο. Τα κρατικά έσοδα να μην επιτρέπεται να δαπανώνται παρά μόνο για πολεμικού σκοπού όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς μισθό όσο θα διαρκεί ο πόλεμος με εξαίρεση τους εννέα άρχοντες και τους εκάστοτε πριτάνης. Αυτοί να λαμβάνουν τρεις οβολούς ημερησίως. Όλα τα άλλα πολιτικά αξιώματα να ανατεθούν στους Αθηναίους εκείνους που είναι οι πιο ισχυροί σωματικά και οικονομικά για να υπηρετήσουν την πολιτεία. Αυτοί δεν θα είναι λιγότεροι από 5.000 όσο θα διαρκεί ο πόλεμο. Θα έχουν ακόμη το δικαίωμα να συνάπτουν συνθήκε με όποιου θέλουν. Από κάθε φυλή να εκλεγούν 10 άνδρε που θα έχουν συμπληρώσει το 40ο έτο τη ηλικία του, οι οποίοι θα καταρτήσουν τον κατάλογο των 5.000 αφού ορκιστούν πάνω σε σφάγια Αριστοτέλου Αθηναίων Πολιτεία Εκφωνητή Γιώργο Πιτροπογιανάκη